Ένα εύστοχο χτύπημα απέναντι του Γιάννη Χλουρού, τρία λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ψαλίδισε οριστικά και τις τελευταίες ελπίδες της ΑΕΛ για άνοδο. Ήταν το γκολ με το οποίο η Καβάλα ισοφάρισε το τέρμα που είχε πετύχει στο 33ο λεπτό ο Ζεκίνια, έπειτα από ωραία ενέργεια του Παγώνη, του παίκτη που έμελε να γίνει και μοιραίος για τους Βυσσινοί, καθώς ήταν εκείνος που μάλλον απερίσκεπτα ανέτρεψε στο 87ο λεπτό τον Πάτο, στείνοντας τον Σέρεμετ και ολόκληρη την ομάδα του στα 11 μέτρα. Συνολικά η ΑΕΛ μπήκε δυνατά στο πρώτο ημίχρονο και εκτός από το τέρμα του Ζεκίνια είχε ένα ακόμη ακυρωθέν γκολ σε σούτ επίσης του διακριθέντα σε αυτό το διάστημα Πορτογάλου, αλλά και ένα δοκάρι με τον Τζίγκα στο 13ο λεπτό. Στην επανάληψη όμως, και ειδικά μετά το 67, όταν ο Ζεκίνια σημάδεψε αυτή τη φορά το οριζόντιο δοκάρι, η απόδοση των Βυσσινοί έπεσε και η Καβάλα απείλησε με δικό της διπλό δοκάρι στο 75ο λεπτό. Η ΑΕΛ όμως έδειξε αν ή μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα ψήγματα τύχης, παρότι μάλιστα οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τριποτσέρη, δύο μόλις λεπτά πριν το μοιραίο πέναλτι, στιγμή κατά την οποία έφυγε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και ο Παγώνης. Η λήξη του αγώνα βρήκε τον Τίμο Καβακά να αποχωρεί υβριζόμενος από τον κόσμο της Καβάλας, τη στιγμή που οι οπαδοί της ΑΕΛ που βρέθηκαν στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη δεν είχαν καν την δύναμη να αποδοκιμάσουν. Σήμερα ξεκινήσαμε άσχημα το παιχνίδι. Χάσαμε σχεδόν όλες τις μονομαχίες. Η Λάρισα ήταν πολύ καλύτερη. Είχε 2-3 παίκτες οι οποίοι με την κίνησή τους, με την τεχνική τους, με την εμπειρία τους μπορέσαν και μας κλείσαν στα καρέ μας. Και πήγαν για ένα όμορφο γκολ. Εντοπίσαμε κάποια λάθη. Προσπαθήσαμε να τα αλλάξουμε με την πρώτη γρήγορη αλλαγή. Το ίδιο κάναμε και στο δεύτερο ημίχρονο, όπου είπα και κάποια πράγματα στα παιδιά και από ό,τι είδα επηρέασαν θετικά. Έτσι λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν εμείς πάρα πολύ καλοί. Μηδενίσαμε τις όποιες ελπίδες είχαμε για να βγούμε στα play-off. Και αυτό που θέλω μόνο από αυτή τη στιγμή είναι ότι η ομάδα από αύριο τώρα θα πρέπει να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Αυτό για το παιχνίδι δεν θέλω να πω κάτι. Έχουμε πρόεδρο αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα πάρει αποφάσεις για το αύριο της ομάδας μας. Και θεωρώ ότι αυτό που θα γίνει του χρόνου θα είναι πλέον πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο νοικοκυριμένο και πολύ πιο υπεύθυνο. Οι προπονητές μου είμαστε όλοι απογοητευμένοι στην ομάδα. Χαθήκαν οι όποιες ελπίδες είχαμε για να εξαντλήσουμε σε αυτά τα 5 παιχνίδια που απομέναν για να μπούμε στα play-off. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το παιχνίδι τελείωσε. Πρέπει όλοι να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα.